Καλησπέρα σας. Ψηφίζω Κρήτη στην τελική ευθεία για τις κάλπες και απόψε μαζί από τα Χανιά και από το ξενοδοχείο Μινώα Παλάς που μας φιλοξενεί θα συζητήσουμε με τους υποψηφίους δημάρχους του Πλατανιά. Να διευκρινίσω εξ αρχής ότι είναι τρεις οι συνδυασμοί οι οποίοι κατέρχονται στις εκλογές. Απόψε εκπροσωπούνται από τους επικεφαλείς οι δύο συνδυασμοί. Είχε προσκληθεί και ο κύριος Μανώλης Δουντουλάκης, ωστόσο για δικούς του λόγους δεν θέλησε να συμμετάσχει στη συζήτηση. Έτσι λοιπόν να καλωσορίσω στη συντροφιά μας τον νυν και εκ νέου υποψήφιο δήμαρχο Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη, επικεφαλής του Συνδυασμού Αυτοδιοικητική Συνεργασία Πολιτών. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε κύριε Μαλανδράκη. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Κοντά μας απόψε και ο κύριος Δημήτρης Ανθούσης, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Παπαδογιαννάκη. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μας δίνετε μέσα από την εκπομπή σας να παραθέσουμε την προγραμματική μας αποτύπωση λίγες μέρες μόνο πριν ανοίξουν οι κάλπες των δημοτικών εκλογών για το Δήμο Πλατανιά. Να αρχίσω αμέσως την συζήτηση με εσάς, κύριε Μαλανδράκη. Έχετε ήδη υπηρετήσει για δύο συνεχόμενες θητείες στον Δήμο Πλατανιά, σε μια περίοδο ομολογουμένως δύσκολη συνολικά για τη χώρα και ειδικότερα για την αυτοδιοίκηση και με δεδομένο ότι ο Δήμος Πλατανιά δέχτηκε και αλλεπάλληλα χτυπήματα. Το ερώτημά μου είναι κατά πόσο θεωρείτε ότι έχετε υλοποιήσει και σε ποιο βαθμό τις δεσμεύσεις που είχατε αναλάβει στην αρχή της προηγούμενης θητείας σας. Καταρχήν να πω ότι με στενοχωρεί που ο κ. Δουντουλάκης αποφεύγει μια δημόσια συζήτηση και οφείλω να το πω, διότι την περίμενα έστω και την τελευταία εβδομάδα για να υπάρχει ένα δημόσιο διάλογο και μια δημόσια ενημέρωση. Δική του λόγη, όπως είπατε, είναι, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα έλλειμμα σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κόσμου. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα που κάνετε, θα σας πω το εξής, ότι όντως είμαι δύο φορές εκλεγμένος δήμαρχος και να ξέρετε ότι όταν εμείς αναλάβαμε το 2011 πάνω σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, ήταν μια εποχή που η χώρα μας είχε βυθιστεί σε θέματα που αφορούσαν τα μνημόνια κλπ. Με πόρους οι οποίοι κουτσουρεύτηκαν τότε για την αυτοδιοίκηση σε ποσοστό 65% οι τακτικοί πόροι και 80% για τις επενδύσεις. Παρά τα αυτά, σε αυτή τη διαδρομή πετύχαμε όχι μόνο να ξεχρεώσουμε ό,τι παραλάβαμε, όχι μόνο να μην χρεώσουμε ούτε ένα σεντ, όχι μόνο να μηδανιστούμε, αλλά αντιθέτως να βάλουμε το Δήμο Πλατανιά σε μια αναπτυξιακή πορεία. Και πώς το καταφέραμε αυτό? Αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο και βρίσκοντας κάθε δυνατή πηγή. Με ποιο τρόπο? Με μεθοδικότητα, με στόχευση και με σχεδιασμό. Άρα λοιπόν, γιατί αυτή τη στιγμή ξαναζητάμε την εμπιστοσύνη των δημοτών μας? Γιατί πράγματα που είχαμε σχεδιάσει είτε σε αναπλάσεις, είτε σε υποδομές, είτε σε πολιτική που αφορά το κοινωνικό κομμάτι για το δημότη μας, σε όλα αυτά έχουμε να παραθέσουμε έργο. Το οποίο, αν θέλετε, μπορώ να σας αναφέρω ενδεικτικά κάποια στοιχεία από αυτού. Δηλαδή, έχουμε κάνει τις αναπλάσεις των πεζοδρομίων, νομίζω, ένα έργο πνοής. Έχουμε υλοποιήσει σε θέματα παιδείας την ένταξη στο ΕΣΠΑ του Γυμνάσιο Λύκειο Κολυμβαρίου. Έχουμε φτιάξει πάρκα όπως είναι το πάρκο του Αγίου Γερασίμου ή το πάρκο στα Μεσκλά ή το πάρκο στα Καράνου μέσα από πράγματα όπως είναι τα ΟΠΑΧ. Έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή ολικές αναπλάσεις σε σχολικές μονάδες όπως είναι στον Αλικανό. Έχουμε αυτή τη στιγμή κάνει αναπλάσεις σε πάρα πολλά κτίρια δημοτικά, τα οποία να μην λειτουργούν, αλλά χρησιμοποιούνται είτε από συλλόγους είτε και από το Δήμο για παράπλευρες δραστηριότητες, τα οποία δίνουν πνοή σε πολλές δράσεις στην ενδοχώρα σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Υλοποιήσαμε, είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο, ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο για το Πολυκύκλιο των Βουκολιών. Αυτά στα κτηριακά μόνο. Γιατί αν θέλουμε να πάμε, και έχω να πω και άλλα βέβαια, αλλά για μην τρώγω το χρόνο σας. Εάν πάμε στη στιγμή σε θέματα που αφορούν παρεμβάσεις σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, φτιάξαμε το πρώτο κέντρο κοινότητας στην Κρήτη. Με ένα πέπλο κοινωνικής προστασίας μέσα και από τις δομές του βοήθεια στο σπίτι, τη δημιουργία και λειτουργία την πρώτη περίοδο ενός παιδικού σταθμού στο Σκηνέ και τώρα ολοκληρώσαμε το κτίριο του Κοντομαρίκη, ήδη είναι σε δημοπρασία τώρα που μιλάμε και ο εξοπλισμός του για να λειτουργήσει άμεσα ένας τρίτος παιδικός σταθμός. Και μάλιστα όλα αυτά μέσα σε ένα πλέγμα που παράλληλα αναβαθμίσαμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου με νέα γήπεδα στην πραγματικότητα όπως είναι το Κολυμπάρι που αναβαθμίσει και εκ των βάθρων. Αναβαθμίσαμε τον Ταυρογίνη και τον Αλικανό και τώρα είναι σε δημοπρασία νέο γήπεδο που καταφέραμε να βρούμε 700.000 ευρώ για το Μόδι. Αυτό είναι ένα πλέγμα πραγμάτων που αφορά την ποιότητα της διαβίωσης των πολιτών μας στην ενδοχώρα, τη δυνατότητα να μπορούν να παραμείνουν εκεί και με μια σειρά άλλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε θέματα καθημερινότητας. Αυτό είναι ένα απλό, θα έλεγα, μια πρώτη προσέγγιση ενδεικτική για κάποια πράγματα για τα οποία νομίζω ότι έχουμε παράξει έργο, έχοντας αξιοποιήσει πάρα πολλά εργαλεία στο προηγούμενο διάστημα και μάλιστα προσπαθώντας να έχουμε πάντα μια ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ ενδοχώρας, παραλίας και ορεινού όγκου. Και γι' αυτά βεβαίως θα κριθείτε, κύριε Μαλανδράκη. Να δώσω το λόγο σε εσάς, κύριε Ανθούση,
Είστε ένας νέος άνθρωπος, κατέρχεστε για πρώτη φορά ως υποψήφιος δήμαρχος στον Πλατανιά. Είχατε κατέβει στις προηγούμενες εκλογές, στις εκλογές του 2014, ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το διαφορετικό στοιχείο του συνδυασμού σας και τι είναι εκείνο το οποίο, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσατε να προσφέρετε στο Δήμο Πλατανιά, που είναι ένας από τους πιο αναπτυγμένους σε ολόκληρο το νομό Χανίων και γενικότερα της Κρήτης. Έτσι είναι όπως τα είπατε όσον αφορά τη διαδρομή μου. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη η ανάληψη της ευθύνης του επικεφαλής μπροστά στις δημοτικές εκλογές και ιδιαίτερα εκπροσωπώντας το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης, ένα χώρο που έχει ένα αποτύπωμα αφήσει ανεξίτηλο, διεκδικητικό, ένα αποτύπωμα ανάδειξης και προβολής των καθημερινών προβλημάτων που απασχολούν τους μικρούς, τους στουχομεσαίους, τους δημότες και το λαό της περιοχής. Μία διαδρομή που ήταν σε ευθεία αντιπαράθεση πάνω στα προβλήματα που η 9χρονη θητεία της Δημοτικής Αρχής δυστυχώς δεν μπόρεσε να λύσει στο βαθμό που οι ίδιοι οι πολίτες και οι δημότες καθημερινά μας εκφράζουν τη δυσφορία τους, την αγανάκτησή τους, το θυμό τους και πραγματικά είναι απορίας άξιο όσο όμορφα και όσο γλυκά, αν τα αποτυπώνει κάποια πράγματα ο κύριος Δήμαρχος με τα χαρακτηριστικά που έχει ο κύριος Μαλανδράκης, η πραγματικότητα είναι διαφορετική και ίσως την καλύτερη απάντηση να πρέπει και μπορούν πλέον να τη δώσουν οι τηλεθεατές σας και οι δημότες του Δήμου Πλατανιά με την επιλογή που πρέπει να κάνουν στην κάλπη. Μία επιλογή που, αν μου επιτρέπετε, εν διαπουσία του κύριου Ντουντουλάκη σήμερα στην τηλεμαχία, πέφτει όλο το βάρος της αντιπολίτευσης πάνω μας. Ένα βάρος όμως που πρέπει να έχουν ξεκάθαρο οι τηλεθεατές σας ότι η Λαϊκή Συσπήρωση είναι έτοιμο να το σηκώσει, γιατί η Λαϊκή Συσπήρωση είναι έτοιμη να αναλάβει και να σηκώσει μεγαλύτερες ευθύνες το επόμενο διάστημα, βασισμένη στον προγραμματικό της λόγο, στην προγραμματική της διατύπωση, στα έργα και τις ημέρες τις δικές μας, αλλά βασισμένη και στην αναπτυξιακή πορεία που ζήσαμε, εντός εισαγωγικών επιτρέψτε μου, όπως περιέγραψε ο κ. Μαλανδράκης. Μία αναπτυξιακή πορεία που πρέπει να κρίνει ο Δημότης του Δήμου Πλατανιά, κατά πόσο ήταν σε πλήρη ισορροπία η παραλιακή ζώνη με την ενδοχώρα. Όπως και αν μιλάμε για την ανάπτυξη, η Λαϊκή Συσπήρωση είναι ο χώρος εκείνος που βάζει και παραθέτει το ερώτημα από ποιον και σε όφελος πιανού. Διότι, κυρία Παπαδογιαννάκη, μιλάμε σήμερα, οι τηλεθεατές σας και οι δημότες του Δήμου Πλατανιά είναι αυτοί που σήκωσαν όλο το προηγούμενο διάστημα σήκω τα βάρη. Είναι αυτοί που το επόμενο διάστημα, μέσα από την πλήρη συμφωνία όλων των υπόλοιπων και του νομοθετήματος κλεισθένει, φέρνει τη λογική της ανταποδοτικότητας ακόμα πιο μπροστά. Αφήνει το Δήμο ένα ξέφραγο αμπέλι και καθιστά τον επόμενο Δήμαρχο, εφόσον είναι υπηρέτης και διαχειριστής, όπως πολιτικά κρίνουμε τα 9 χρόνια θητείας της υπάρχουσας Δημοτικής Αρχής, του κ. Μαλανδράκη, όπου υπηρέτησε πιστά την κεντρική πολιτική κατεύθυνση, τις μνημονιακές κυβερνήσεις και τα κόμματα που εμέσως ή αμέσως τον στηρίζουν. Όπως και αν τα πούμε τα πράγματα, υπάρχει μια πραγματικότητα, υπάρχουν 9 χρόνια έργα και ημέρες που έρχονται να επιβεβαιώσουν τις δικές μας εκτιμήσεις και να διαψεύσουν τις αποτυπώσεις των υπόλοιπων. Και τέτοια είναι τα ζητήματα του αγροτικού κόσμου, τέτοια είναι η ερήμωση της ενδοχώρας, τέτοια είναι η εγκατάλειψη των αγροτικών δρόμων. Τέτοια είναι τα ζητήματα που από το 2013 απασχολούν την τοπική κοινωνία του Κολυμπαρίου για το γυμνάσιο και το λύκειο και την εκ νέου παράταση, γιατί τέτοιο είναι το παιχνίδι των εργολάβων και των εργολαβιών. Τέτοια είναι τα ζητήματα της σχολικής στέγης, διότι επιτρέψτε μου, κύριε Παπαδογιαννάκη, όλο το προηγούμενο διάστημα η Λαϊκή Συσπήρωση Πλατανιά ξεδίπλωσε ένα πρόγραμμα περιοδιών και περάσαμε από όλα τα σχολεία. Η κατάσταση δεν είναι ρόδινη. Υπάρχει μείωση της χρηματοδότησης, υπάρχει μείωση της χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών, υπάρχουν σχολικές μονάδες όπως είναι το δημοτικό του Μωδίου, που είναι, του Μάλεμε, που είναι η χρηματοδότησή του 40% κάτω, όπως είναι το γυμνάσιο του Πλατανιά που 3 χρόνια δεν έχει γίνει παρέμβαση, όπως είναι το γυμνάσιο των Βουκολιών που δεν έχει καθαρίσει εδώ και 3 μήνες λόγω δυσκολίας να επιληθεί ακόμα και αυτό. Τέτοια είναι τα ζητήματα του Κοντομαρίου που ξεκινάνε από την απόδοση των αντισταθμιστικών λόγω της παρουσίας της ΔΕΙΑΒΑ και της διεκδίκησης των κατοίκων, όπως και επί 20 χρόνια παράταση, καθυστέρηση, κολυσιεργία στην ουσία στο να λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός. Τέτοια ήταν όλα τα προβλήματα, κύριε Παπαδογιαννάκη, που τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα έφεραν στην επιφάνεια μια σειρά αδράνειας, μια σειρά ελλείψεων, μια σειρά διεκδικήσεων που έπρεπε να έχουν γίνει στη λογική της πρόληψης, της αντιπλημμυρικής προστασίας,
της θωράκισης. Ανοίξατε ένα θέμα στο οποίο θέλω έτσι κι αλλιώς να αναφερθούμε, που έχει να κάνει με τις πληγές που άνοιξε στον Πλατανιά η θεομηνία του περασμένου χειμώνα, του Φεβρουαρίου. Είπατε ότι αναδείχθηκαν κάποια προβλήματα. Ωστόσο, η αλήθεια είναι, το παραδέχονται και κορυφαίοι επιστήμονες όπως ο κύριος Λέκας, ότι τέτοια ένταση φαινόμενα εκδηλώνται μία φορά στα 100 χρόνια. Καταρχήν, είχαμε όλων των ειδών τα κατολιστητικά φαινόμενα. Είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Και ο Δήμος Πλατανιά ήταν εκείνος ο οποίος δέχτηκε και το μεγαλύτερο πλήγμα. Εσείς θεωρείτε, κύριε Ανθούση, ότι θα μπορούσατε να διαχειριστείτε καλύτερα αυτή την πραγματικότητα και όλες αυτές τις καταστροφές, και αν ναι, με ποιο τρόπο? Κύριε Παπαδογιαννάκη, αξίζει να κάνουμε μία αφαίρεση στο ερώτημά σας και να το προσεγγίσουμε αφαιρετικά, διότι έχει μεγάλη ουσία το συγκεκριμένο ερώτημα. Έχει μεγάλη ουσία γιατί είπατε τη λέξη κλειδί, που είναι πια διαχείριση. Όταν είσαι διαχειριστής της καθημερινής βαρβαρότητας, που λέει τι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί κονδύλια σε αεροκατοικημένες περιοχές ή οτιδήποτε γίνει, πρέπει να πάει με τον ομονόδρομο των εργολάβων και των εργολαβιών. Έχει πρέπει να κάνει όμως αυτό με την κοινοτική νομοθεσία. Πρέπει να μπει στη ζυγαριά, επιτρέψτε μου, να μπει στη ζυγαριά η λογική του κόστους όφελους και η λογική ότι επενδύσεις και προσανατολισμένες παρεμβάσεις γίνονται εκεί που υπάρχει συγκεκριμένο επιχειρηματικό όφελος. Αξίζει να πούμε το εξής. Πράγματι, έτσι είναι. Ακραία ήταν τα καιρικά φαινόμενα και εμείς είμαστε πρώτοι που το λέμε. Ας μας πούν όμως. Ας απαντήσουν στον κόσμο που αγαναχτεί και ασφιχτιά πόσα χρόνια έχουν γίνει παρεμβάσεις στα Ριάκια, στην κοιτοποίηση ποταμών. Πόσα χρόνια πρέπει να ακούμε ακόμα τη λιωσμένη καραμέλα του ορίου των ευθυνών. Άραγε, η ίδια η επιστήμη και η τεχνολογία είχε προβλέψει την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής? Υπήρχαν επιστημονικά ντοκουμέντα? Νομίζω πως το ξέρετε κι εσείς, κύριε Παπαδογιαννάκη. Όχι σε αυτό το βαθμό, λένε οι ειδικοί. Νομίζω πως το ξέρετε κι εσείς, σαν έγκριτη δημοσιογράφος που είστε, ότι υπήρχε από το 2017 ειδικό σχέδιο του Υπουργείου Υποδομών για τη διαχείριση υποδομών και λεκανών απορροής ποταμών του υδάτινου διαμερίσματος Κρήτης, μια ειδική μελέτη που βγήκε και σε ΦΕΚ από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων και που προέβλεπε τεκμηριωμένα και επιστημονικά άκτια όλα όσα εκείνα έπρεπε να έχουν γίνει σε μια λογική πρόληψης. Γιατί, όπως ξέρετε πολύ καλά και εσείς και ο κύριος Μαλανδράκης, τα καμπανάκια είχαν σημάνει με τα πλημμυρικά φαινόμενα το 2014, το 2015 και το 2017. Αυτό που βγήκε στην επιφάνεια, κύριε Παπαδογιαννάκη, είναι το εξής. Ότι βγήκε στην επιφάνεια μια σειρά ελλείψεων, διεκδικήσεων στον προσανατολισμό της πρόληψης της αντιπλημμυρικής προστασίας. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι τρεις μήνες μετά τις καταστροφές υπάρχει φοβερό πρόβλημα διασύνδεσης σε όλο τον ορεινό όγκο και σε όλο τον πρώην Δήμο Μουσούρων, στη Δημοτική Ένωτα Μουσούρων. Υπάρχουν όλοι οι αγροτικοί δρόμοι διαλυμένοι και φτάνει Μάης. Τελειώνει ο Μάης και μπαίνει Ιούνις και θα τεθούν μπροστά μας τα ζητήματα τόσο της αγροτικής παραγωγής όσο και της αντιπυρικής προστασίας μπροστά στον κίνδυνο τον Αύγουστο να τεθούμε σε νέες έκτατες καταστάσεις που θα πρέπει από τώρα να είχαμε διεκδικήσει και ακόμα και τώρα να διεκδικήσουμε. Να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο κύριος Μαλανδράκης. Ναι, είναι αλήθεια. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολη η προηγούμενη περίοδος. Θα καταλάβει για τη διαφορά του. Θέλω να ρωτήσω. Εκτός του ότι θα σας δοθεί ο χρόνος για να απαντήσετε, ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω κατά πόσο θα μπορούσατε πράγματι να έχετε κάνει παρεμβάσεις προληπτικές, ώστε να μην έχουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Σε ένα βαθμό, όχι, αυτό νομίζω ότι μπορεί να το αντιληφθεί ο κάθε πολίτης, ο κάθε δημότης. Από εκεί και πέρα όμως, ήταν η Δημοτική Αρχή τόσο παρεμβατική, ώστε να μην δημιουργηθεί αυτή η χαοτική κατάσταση? Λοιπόν, καταρχήν να απαντήσω ότι εδώ υπάρχει μια βασική ιδιοποιώς διαφορά μεταξύ του δικού μας συνδυασμού και του συνδυασμού της Λαϊκής Συσπήρωσης. Είναι το να μπορείς να αναφέρεις γεγονότα, να εξοραίζεις διαδικασίες ότι έπρεπε να έχουν προληφθεί και να τα αναφέρεις ως τσιτάτα και να μπορείς πραγματικά απ' την άλλη να κάνεις δράσεις, να παρεμβαίνεις και να μπορείς να φέρεις αποτέλεσμα. Είναι λοιπόν μια βασική διαφορά αυτή. Και συνεχίζω, γιατί πρέπει να απαντήσω και πολύ σύντομα σε αυτά που ανέφερε και στους Ανθούσης για τα σχολεία. Ο Δήμος Πλατανιά είναι αυτός ο οποίος ενέταξε στο ΕΣΠΑ το Σχολείο Γυμνάσιο Λογίου Κολυμβαρίου. Αν υπάρχει μια δυσκολία με τον εργολάβο, όπως σε τόσα έργα που είναι με τους εργολάβους, είναι κάτι που το διαχειρίζεται ο Δήμος πάντα με γνώμονα το κτίριο, επειδή έχει στατικό πρόβλημα να είναι ασφαλές για τα παιδιά. Και σε αυτό δεν κάνουμε πίσω και με αυτόν τον τρόπο πήρε την πρώτη παράταση στο έργο για να ολοκληρωθεί. Άλλωστε είναι κάτι που συμβαίνει, άρχισε από εμείς με μεγάλη έμφαση ακριβώς γιατί είναι σχολική μονάδα. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα σχολεία του Δήμου, και αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει τον Πλατανιά, και αυτό πρέπει να το πω, είναι ότι με έκτακτες χρηματοδοτήσεις ο Δήμος από ίδιους πόρους καλύπτει το κοινό της πολιτείας που μείωσε τις χρηματοδοτήσεις. Πάμε λοιπόν με δικά μας λεφτά και δίνουμε έκτακτες, οποίες ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, και είναι πολύ σωστό αυτό, προς όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας, προκειμένου να είναι σε εύρυθμη λειτουργία. Σε ό,τι αφορά τα κτηριακά, σας ανέφερα προηγουμένως για τις συνεχείς παρεμβάσεις που κάνουμε.
Εμείς είμαστε που συστήσαμε μια νέα σχολική μονάδα, το Εσπερινό ΕΠΑΛ, το οποίο διαφεύγεται και δεν το λέει η λαϊκή. Πλήρως πρέπει να το αναδεικνύει, γιατί ακριβώς αφορά ανθρώπους που ήταν απομονωμένοι από την εκπαίδευση λόγω προβλημάτων και επανήλθαν πλέον ενήλικες. Και αυτή τη στιγμή δημιουργήσαμε μια υποδομή με την ίδια τη σχολική κοινότητα μαζί, όπου εμείς με έκτακτη χρηματοδότηση αλλά και με τη δική τους πραγματικά έμπρακτη αγάπη σε αυτό που κάνουν και στο σημείο στο οποίο βρίσκονται, να έχουμε μια σχολική μονάδα που αυτή τη στιγμή έχει 400 μαθητές μέσα σε μια τετραετία. Αυτό είναι ένα επίτευγμα που έγινε μόνο στο Δήμο Πλατανιά για την εκπαίδευση. Το ίδιο αφορά και άλλα έργα όπως είναι το λιμάνι Κολυμβαρίου. Γιατί ακούω κάποια πράγματα που πρέπει να τα πω, γιατί είναι για έργα υποδομής και μεγάλα σχετικά και με το ερώτημά σας. Το οποίο αυτό έχει να κάνει με την προστασία της διάβρωσης των ακτών. Έχετε κάνει πολλά ρεπορτάζ. Όπου ο Δήμος Πλατανιά ήταν από το 2011, ο οποίος έκανε προγραμματική σύμβαση με το λιμενικό ταμείο, εκπώνησε δύο μελέτες. Η μία ήταν να το νομοποιήσουμε το λιμάνι που ήταν παράνομο. Και η δεύτερη να κάνουμε την περιβαλλοντική μελέτη για την επέκταση του λιμανιού και ρισκάραμε και πιέσαμε και πετύχαμε. Φυσικά μαζί με το λιμενικό ταμείο, που αυτό είναι ο αρμόδιος φορέας. Αλλά να σας πω εδώ ότι ο Δήμαρχος Πλατανιά που έχετε μπροστά σας έχει αλλάξει 7 διοικήσεις του λιμενικού ταμείου και 5 υπουργούς εμπορικής ναυτιλίας. Παρ' όλα αυτά εγκρίθηκε η χρηματοδότηση. Ο μόνος σταθερός ήταν ο Δήμος που το ήθελε και το πετύχαμε και με την υπηρεσία του λιμενικού ταμείου. Όταν παρουσιάσαμε και τις δεύτερες μελέτες, να μπει στο ΕΠΑΛ σε ένα άλλο πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή να έχει δημοπρατηθεί, γιατί είμαι και μέλος της Επιτροπής του Διαγωνισμού, και να έχουμε μονογράψει το πρακτικό. Άρα, αυτά είναι έργα πραγματικά αναπτυξιακά και με, θα έλεγα, και με μεγάλη προοπτική και προστιθέμενη αξία στην περιοχή και ευρύτερα στον νομό. Σε ό,τι αφορά το θέμα των καταστροφών, κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ εύκολο να πει κάποιος ότι ναι, υπήρχαν, έπρεπε να έχουμε λάβει προληπτικά μέτρα. Θα μπορούσαν αυτά να έχουν λυθεί αν από το σχέδιο του 2017 που μου διέδειξε ο κ. Αντούς, που είναι ένα σχεδιασμό, ο οποίο είναι κάτι εγκύκλη που βγάζει η πολιτική προστασία κάθε χρόνο 200 σελίδες και κατανέμει μέσα και λέει αρμοδιότητες και ρόλους. Το σημαντικό είναι να ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι η μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία του πατώμου Ταβρονίτη, που εμείς την παραδώσαμε στην περιφέρεια 11 εκατομμύρια, έχοντας παραλάβει από τον προηγούμενο Δήμο Βουκολιών το κομμάτι της τεχνικής μελέτης, γιατί εμείς έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε όταν παραλαμβάνουμε κάτι σε σχέση με κάποιους που μηδενίζουν τα πάντα. Εμείς τη συνέχεια κάναμε την περιβαλλοντική, που ήταν μια πολύ δύσκολη μελέτη, και το 2014 πήραμε και τις εγκρίσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Αυτή λοιπόν τη μελέτη της αντιπλημμυρικής προστασίας ποταμού Ταβρονίτη, εν έτη 2019, την ενέταξε η Περιφέρεια για λογαριασμό μας σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Φιλόδημος. Θέλετε να πείσουμε πόσα χρόνια είναι από το 2009 περίπου που ο Βουκολιών παρέδωσε και ο Πλατανιάς παρέλαβε το 2011 και συνέχισε μέχρι που μπήκε στο πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που κάναμε και κάνουμε, και σε αυτό το κομμάτι που αναφέρετε σήμερα, είναι ότι με τα λεφτά που έχουμε πάρει, προκειμένου να αναπτύξουμε ένα αριθμό μηχανημάτων, γιατί και για εδώ υπάρχει μια πολύ έτσι, κακή πληροφόρηση. Λέει ότι δεν χρησιμοποιεί, λέει, ο Δήμος τα μηχανήματά του. Και με προβλήμα να απαντήσω, γιατί απαντώ στον κύριο Ντουντουλάκη, αν ήταν παρόν, κάτι το οποίο το λέει παντού δημοσίως και το απαντάω κι εγώ. Ο Δήμος, ό,τι μηχανήματα έχει, αυτά που έχει, τα χρησιμοποιεί. Όπου έχει χειριστές που παίρνει με διαγωνισμό, χρησιμοποιεί. Έχει 2 διαγωνισμούς στον αέρα εδώ και 2 χρόνια να προσλάβει 35 άτομα. Στην καθαριότητα, ο διαγωνισμός δεν έχει τελειώσει. 37 άτομα στη ΔΕΙΑΒΑ, ο διαγωνισμός δεν έχει τελειώσει. Παίρνει πάντα έκτακτους, όταν έρχονται να αναλάβουν εργασία. Και συχνώς φυσικά ανησυχόμαστε με εργολαβίες για να μπορούμε να παρέχουμε το άνοιγμα του δρόμου, την προδασιμότητα κλπ. Γιατί ακούω αυτό το πράγμα και δεν το καταλαβαίνω. Τι θέλει κάποιος να πει, δηλαδή να παρετήσουμε τους ανθρώπους και να μην κάνουμε τίποτα και να λέμε ότι δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά το θέμα το προληπτικό, υπάρχουν πάντα παρεμβάσεις και ξέρετε ότι και στην παραλιακή ζώνη, το 2018, όταν βρήκαμε τη χρηματοδότηση, κάναμε παρεμβάσεις και κάναμε ένα μέτωπο από το Κολυμπάρι μέχρι τον Πλατανιά, το οποίο στη Θεομηνία του 19, από ό,τι φάνηκε, αυτό λειτουργήσε, παρότι ήταν μικρού μεγέθους παρεμβάσεις με δεδομένο την οικιστική ανάπλαση που υπάρχει σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Αντίστοιχα, σε μικρές παρεμβάσεις, ό,τι αφορά την ενδοχώρα, στα πλαίσια των δικών μας αρμοδιοτήτων και χρηματοδοτήσεων, τις κάναμε και τις κάνουμε. Το μείζον για μένα ένα θέμα και αυτό που έχω πει και στην περιφέρεια είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πάμε σε μια πραγματικά οριοθέτηση και διευθέτηση των μεγάλων ποταμών. Και αυτό έχει αναδειχθεί και στην περίπτωση του Κερίτη, όπου εμείς είμαστε που βάλαμε το θέμα της νέας γέφυρας στον Υπουργό, ενώ δεν υπήρχε στην ατζέντα καθόλου. Το κατάφερε ο Δήμος, το έβαλε στη διεκδίκηση και έχει φάνηκε ότι θα πρέπει να γίνει διευθέτηση για να μπορεί να γίνει νέα γέφυρα. Άρα λοιπόν, η ανάγκη της διευθέτησης, και βέβαια εμείς θα πάμε εκεί με την πρόταση της σημειακής διευθέτησης. Διευθέτηση βέβαια πρέπει να γίνει και στο Ταβρονίτη ποταμό. Αυτό σαν το Ταβρονίτη που έγινε και παραδώσαμε τη μελέτη έτοιμη στην περιφέρεια και το ενέταξε στο πρόγραμμα Φιλόδημος 11 εκατομμύρια, ήταν μια διαδικασία η οποία κράτησε 10 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φτάνει να μην κρατήσει 10 χρόνια και για τη διευθέτηση του ποταμού Κερίτη. Και όχι μόνο, είναι και άλλα ποτάμια τα οποία έχουν την ίδια αναγκαιότητα.
Μάλιστα, να βάλουμε μια τελεία, μια άνω τελεία σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει να πάμε, κύριε Ανθούση. Ένα σχόλιο, αν με επιτρέψετε, με όλο το σεβασμό. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα και πάρα πολύ ουσιαστικά. Ο κύριος Μαλανδράκης είναι πάρα πολύ καλός στην ανάγνωση αριθμών και νούμερων και στην περιγραφή παρεμβάσεων. Όμως ίσως του διαφεύγει το εξής γεγονός, ότι τους τηλεθεατές και τους δημότες του Δήμου Πλατανιά τους απασχολεί πάρα πολύ κέρια επίσης και η ουσία. Δηλαδή, τι από αυτά ήταν προϋπολογισμένα και ενταγμένα στους προϋπολογισμούς, πόσα ήταν τα ποσά που διατέθηκαν, εάν οι παρεμβάσεις που έγιναν και τα κονδύλια που διατέθηκαν ήταν στην κατεύθυνση να καλυτερεύσουν την καθημερινότητά μας, εάν έπαιξαν το ρόλο της πλήρης επάρκειας και φτιάχτηκαν έτσι όπως έπρεπε, και τέλος πάντων ποια είναι η διαδικασία εκτέλεσής τους, διότι παρατηρούμε την εθνικοποίηση ενός και μόνο εργολάβου σε ένα μονόδρομο που αφήνει στην άκρη το προσωπικό του Δήμου, αφήνει στην άκρη τους ανθρώπους και την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου που θα μπορούσαν την επόμενη μέρα να έχουν παίξει πάρα πολλές παρεμβάσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζουμε, επειδή δεν θέλουμε να μηδενίσουμε, και μακριά από εμάς η τέτοια τοποθέτηση, εμείς είμαστε η φωνή της καθημερινότητας του δημότη, του πολίτη, του αγανακτισμένου, αυτού που κρίνει. Και κρίνεται αυστηρά η υπάρχουσα δημοτική αρχή του κ. Μαλανδράκη, γιατί 9 χρόνια το γενικό της σύνολο, ο πολίτης, ο δημότης, το κατατάσσει αυστηρά και κάτω από τη βάση. Και νομίζουμε ότι έχει έρθει η ώρα να γυρίσει σελίδα για δύο λόγους πολύ σύντομα, αν με επιτρέπετε. Θα έχουμε το χρόνο, κύριε Ανθούση. Θα έχουμε το χρόνο. Μοιάζει σαν επιμήθειο η τοποθέτηση του κύριου Ανθούση. Αν κλείνει η εκπομπή, να κάνω κι εγώ επιμήθειο. Κύριε Μαλανδράκη, ηρεμήστε. Έχουμε ακόμα 20 άλλα. Θα έχουμε χρόνο να αναπτύξετε τι θέσει σα. Κατανοώ τη δυσκολία σα και την αγωνία σα. Αλλά δεν υπάρχει λόγο. Εσείς είστε αυτοί που ζητήσατε να μην κάνετε παρεμβολές. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, ψηφίζω Κρήτη. Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συζητάμε με δύο από τους τρεις υποψηφίους δημάρχους του Πλατανιά και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για την ανάπτυξη της ενδοχώρας. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Πλατανιά έχει έναν πλούσιο ορεινό όγκο, όπως επίσης έχει και ένα πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Πλατανιάς είναι από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της χώρας μας. Όμως θα πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη ισόρροπη, τόσο στα ορεινά όσο και στο παραλιακό κομμάτι του Δήμου. Κύριε Μαλανδράκη, ήθελα να ρωτήσω τα προηγούμενα χρόνια ποιες ήταν οι παρεμβάσεις τις οποίες δρομολογήσατε ως Δημοτική Αρχή στο ορεινό τμήμα του Δήμου Πλατανιά σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη του τουρισμού. Όχι, θα έλεγα μόνο με την ανάπτυξη του τουρισμού. Στην ουσία ήταν με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, θα έλεγα, των ανθρώπων, των κατοίκων, άρα και της επισκεψιμότητας. Αλλά επειδή κλείσαμε το κεφάλαιο των καταστροφών, να κάνω μόνο μία συμπλήρωσε ότι ο Δήμος διεκδίκησε από την πρώτη στιγμή και ήταν στο επιποδός πραγματικά σε ό,τι συνέβαινε και στην πρώτη θεομηνία και στη δεύτερη και στην τρίτη, που ήταν θεομηνίες και αυτή δυστυχώς στην πραγματικότητα. Και η πολιτεία έχει δεσμευτεί ότι θα χρηματοδοτήσει με ένα ποσό 33 εκατομμυρίων το επόμενο διάστημα του Δήμου Πλατανιά. Παρότι εμείς έχουμε ζητήσει ένα ποσό το οποίο είναι υπερδιπλάσιο, σύμφωνα με τις αποτυπώσεις του Υπουργείου Υποδομών που εμείς το φέραμε και το ΕΓΜΕ και όλους αυτούς για να μπορέσουμε να έχουμε τη σωστή εικόνα και σώμα να μπορέσουμε και να βοηθήσουμε τους δημότες μας, ειδικά στα κτίρια τους και στις καταστροφές που πάθανε. Αυτό λοιπόν δείχνει, θα ήθελα να πω, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας Δήμος ο οποίος έχει πληγεί τόσο πολύ. Έτσι, και ακριβώς αυτή η πρόθεση χρηματοδότηση, που θα τη δούμε φαντάζομαι και στην πράξη στο επόμενο διάστημα, είναι ένα ενδεικτικό των καταστροφών, οι οποίες είναι πραγματικές και που υφίστατο έπαθε ο Δήμος Πλατανιά. Στην ενδοχώρα, κοιτάξτε να δείτε, κυρία Παπαδογιαννάκη. Ο Δήμος έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει 121 οικισμούς. Υπάρχουν κοινότητες οι οποίες μπορεί να έχουν μέσα και 10 χωριά με την έννοια των οικισμών. Αυτό λοιπόν το κάνει, αν θέλετε, ακόμα πιο πολύπλοκο σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα που θα μπορεί σε όλους να προσφέρει το ισότιμο και το ισοδύναμο. Ένα βασικό είναι ότι προσφέρουμε σε όλους τη δυνατότητα να υπάρχει το δίκτυο της σύνδρευσης και όπου υπάρχει της άρδεσης. Πράγμα το οποίο μπορεί κάποιο να το θεωρεί δεδομένο. Δεν είναι καθόλου δεδομένο. Θέλει συνεχής παρεμβάσεις, ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο και γι' αυτό και έχουμε κάνει και δύο μεγάλες παρεμβάσεις σε νέα έργα ίδρευσης. Ένα είναι στην περιοχή του Αλικανού, που είναι μια περιοχή η οποία είναι ενδοχώρα με ένα κεφαλοχώρι κλπ. Προϋπολογισμό 1.300.000 ευρώ με νέους αγωγούς μεταφοράς νερού και νέα δίκτυα εσωτερικά για να πάψουν και οι άνθρωποι να πίνουν νερό υποβαθμισμένο. Ένα άλλο μεγάλο δίκτυο έργο ίδρευσης πάλι για την ενδοχώρα είναι το έργο που αφορά τα Λαχιανά στην περιοχή του Σέμπρονα, το οποίο τώρα που μιλάμε εκτελείται μετά από μελέτες 2 ετών. Το έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 2.800.000 ευρώ για να μπορεί η περιοχή να έχει νερό ίδρευσης, ποιοτικό με δηληστήριο. Όταν αυτό το έργο που υλοποιούμε εμείς, η άλλη παράταξη το έχει βάλει στο σχεδιασμό της για να το κάνει, και εμείς το υλοποιούμε κιόλας.
Επίσης, ένα αντίστοιχο έργο που αφορά και την ενδοχώρα και την παραλιακή ζώνη είναι το έργο ίδρυσης στο Κολένι, ενός 1.800.000 ευρώ. Αυτά είναι έργα που δημοπρατούνται ή αυτή τη στιγμή δουλεύονται. Δεν είναι ούτε θα, ούτε μακέτες. Το οποίο θα μπορέσει να δώσει ποιοτικό νερό και στην περιοχή του Ακρωτηρίου και στην περιοχή της Καλλιδονίας, αλλά και φυσικά να καλύψει με παραπάνω ποσότητες την παραλιακή ζώνη. Είναι τα έργα της άρδευσης που κάναμε. Τέσσερα μεγάλα έργα από τα ΟΠΑΧ σε περιοχές όπως είναι το Βασιλόπουλο, ο Σέμπρονας, το Μελισσουργείο, η Δρακόνα κλπ. Αυτά είναι έργα τα οποία έχουν σκοπό να αναβαθμίσουν σε ό,τι αφορά την παραχόμενη ποσότητα άρδευσης ή να βελτιώσουν τα δίκτυα για να μπορεί να υπάρχει αυξημένο εισόδημα στους παραγωγούς μας. Επίσης είναι, όπως είπα προηγουμένως, η ολοκλήρωση λειτουργία του ενός παιδικού σταθμού στο Σκηνέ, η αναβάθμιση του. Αυτή τη στιγμή αναβαθμίζονται και οι δύο παιδικοί για να μπορούν να έχουν μεγαλύτερη δυναμικότητα, να τηρούν κανόνες πιστοποίησης. Και στο 10ο Μαρίου, που ανέφερα προηγουμένως, ολοκληρώσαμε το κτηριακό και αυτή τη στιγμή είναι στο διαγωνισμό ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Άρα, δηλαδή, μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε μια πλήρω ολοκληρωμένη μονάδα, η οποία θα καλύπτει πάρα πολλά χωριά του Κάμου και της περιοχής. Είναι τα μονοπάτια που κάναμε στα Μεσκλά, στο Καράνου, μέσα από προγράμματα όπως είναι τα ΟΠΑΧ ή τα Λίντερ. Είναι ο Άγιος Γεράσιμος που κάναμε στο Μόδι. Στα Μεσκλά ήταν το φαράγγι της Αρακίνας και το Κιδόν ήταν στα Καράνου. Ή υφιστάμενα άλλα φαράγγια τα οποία τα αναβαθμίσαμε σε ό,τι αφορά σε οδηγούς και σε προβολή και σε ενημέρωση και γίνανε επισκέψιμα. Με αποτέλεσμα να αυξηθεί πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι μνημεία που αναδείξαμε μέσα από το πολιτιστικό απόθεμα ένα πόρταλ 700.000 ψηφιακή σύγκληση, όπου έχει μέσα όλους τους ναούς και τα μοναστήρια της περιοχής του Δήμου Πλατανιά, αλλά το Μητροπόλιο Κισάμου και Σελήνου και Κεδνίας και Αποκορώνου. Οθώντας ανθρώπους να εξερευνούν, να πηγαίνουν και να επισκέπτονται μνημεία, έτσι ώστε να αναδεικνύεται και ο πολιτισμός μας ο πολιτιστικός, αλλά σύντομα να είναι και τουριστικά επισκέψιμη και βεβαίως και, αν θέλετε, και επιχειρηματικά να δίνεται δυνατότητα σε κάποιον να αναπτύσσει μια δραστηριότητα που το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιοχές όπου έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα να ξεφυτρώνουν μικρές τοπικές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, μια σειρά από αυτά τα πράγματα, αλλά και ένα άλλο πλάγμα προβολών και δραστηριοτήτων, όπου αναδεικνύουμε με δράσεις που γίνονται π.χ. στα παλιά Ρούματα, γίνονται στο Βατόλακο, οι οποίες μπορεί να μην είναι υποδομών, αλλά είναι στην ουσία ανάδειξης περιοχών με την ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά που έχουν ή την κουλτούρα ή τη διάθεση των ανθρώπων να αναδείξουν τον τόπο τους και τα τοπόσημά τους, όπως είναι π.χ. η ψωμένη ελιά του Βατολάκου. Κάναμε μια ολόκληρη διαδικασία και έχει αναδειχθεί σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, πράγμα που το κάνει επισκέψιμο και σημείο αναφοράς. Θα πω λοιπόν από το οποίο είναι σε πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή είτε είναι σε υποδομές δίκτυα και άρδευση, είναι η οδοπία. Είναι η οδοπία αυτή τη στιγμή που αφορά ντερές Κονίζο. Την έχουμε εντάξει στο φιλόδημο. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Δηλαδή, αν αρχίσω να αναφέρω, γι' αυτό έχουμε κάνει και ένα φυλάδιο, γιατί αυτά που λέμε θέλουμε κάποιος να πρέπει να τα διαβάσει και να μας κρίνει από αυτά. Μάλιστα. Κύριε Ανθούση, να έρθω σε εσάς. Θα ήθελα να μας αναπτύξετε όσο το δυνατόν πιο σύντομα το δικό σας σχεδιασμό για την ανάπτυξη της ενδοχώρας του Πλατανιά. Ο δικός μας σχεδιασμός, κύριε Παπαδογιαννάκη, η δικιά μας προγραμματική αποτύπωση είναι ένας σχεδιασμός και μία αποτύπωση που έχει άλλη πηξίδα. Έχει πηξίδα να έχουν στο επίκεντρο όλα όσα καίνε και όλα όσα βασανίζουν το λαό της περιοχής, που μετά από τα 9 χρόνια της δημοτικής θητείας του κ. Μαλανδράκη έχει δει τη ζωή του να βρίσκεται σε ακόμα δυσκολότερη θέση. Ο κ. Μαλανδράκης μας τοποθετείται εδώ σαν να ανέλαβε χθες. Την ίδια στιγμή που το κύριο προπαγανδιστικό του επιχείρημα είναι η γνώση, το όραμα και η αποτελεσματικότητα. Όμως δεν θα ήθελα άξιο να σταθείτε σε αναφορές σε βάρος του Δημάρχου. Ρώτησα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ποιος είναι ο δικός σας σχεδιασμός? Είναι απορίας άξιο. Είναι οι δημότες εκείνοι που θα κρίνουν σχεδιασμό σε κάθε περίπτωση? Μπορώ να απαντήσω? Φυσικά. Παίρνοντας υπόψη ότι κάποια πράγματα λέγονται. Και αυτά που λέγονται, όσο και αν καλά ακούγονται, η ίδια η ζωή έρχεται να δώσει τις απαντήσεις. Οι απαντήσεις λένε τι? Ότι η ποιότητα ζωής στην ενδοχώρα είναι χαμηλωμένη στα 9 χρόνια αυτά. Υπήρχε άλλος προσανατολισμός. Υπήρχε άλλη πηξίδα. Γιατί δεν υπήρχε διεκδίκηση, γιατί δεν υπήρχε απέτηση όλων όσων δικαιούμασταν. Και εδώ η Δημοτική Αρχή έχει βάλει τη σφραγίδα της στην απραξία, στην εγκατάλειψη, στην ερήμωση, στη μη διεκδίκηση. Γιατί δεν ήταν ικανή να σπάσει τα αυγά που χρειάζονται για να λυθούν βασικά προβλήματα της ενδοχώρας. Επιτρέψτε μου. Γιατί γίνανε κάποιες αναφορές όπως είναι το Εσπερινό ΕΠΑΛ. Η λαϊκή συσπήρωση ήταν αυτή που ήταν μπροστά στις διεκδικήσεις του Εσπερινού ΕΠΑΛ έναντι της κυβέρνησης για να μην συρρυκνωθεί, να μην καταργηθούν ειδικότητες. Και το ξέρουν και το αναγνωρίζει η σχολική κοινότητα εκεί. Επιτρέψτε μου όμως ότι τρεις μήνες μετά τις καταστροφές δεν μπορούμε να περνάμε απαλών τον ήχο το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβρη του 17-46-66 αριθμό, που είναι μια επιστημονική μελέτη που προέβλεπε μια σειρά πράγματα και κινδύνους που θα μπορούσαν να είχαν προβληφθεί στη λογική της πρόληψης. Αυτό θα έπρεπε να είναι ο μπούσουλας διεκδικήσεων. Θα έπρεπε να είναι η πηξίδα σύγκρουσης, βάζοντας μπροστά τις ανάγκες του λαού. Κύριε Παπαδογιαννάκη,
επιτρέψτε μου ότι τσιτάτα είναι κάποιες απαντήσεις που ακούμε και που οι τηλεθεατές σας και οι δημότες δεν είναι σε θέση να κρίνουν τα απόλυτα νούμερα, γιατί δεν ξέρουν τους προϋπολογισμούς που κατατέθηκαν, δεν ξέρουν τις δεκάδες τροποποιήσεις και έχουν αποδεχτεί το μονόδρομο των εργολάβων και των εργολαβιών στην εκτέλεσή τους, με τα αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων να τα ζει και η σχολική κοινότητα του Γυμνασίου Λυκείου του Κολυμπάριου. Όμως δεν μου απαντάτε, κύριε Ανθούση. Ευθύς αμέσως μπαίνω στην απάντησή σας. Απαντάτε διότι σε επιμέρους ζητήματα στα οποία τοποθετήθηκε ο κύριος Μαλανδράκης. Ευθύς αμέσως μπαίνω στην απάντησή σας. Διότι ζούμε και το εξής παράλογο. Τρεις μήνες μετά τις καταστροφές, αυτοί που επί 9 χρόνια έχουν την ευθύνη διοίκησης του Δήμου, αυτοί που επί 9 χρόνια είναι οι ίδιοι αντιδήμαρχοι στις ίδιες θέσεις, άρα γνωρίζουν καλά τα προβλήματα, έρχονται τρεις μήνες μετά, ενώ είχαν την πολιτική ευθύνη να έχουν δημιουργήσει τη λογική της πρόληψης, να μας παρουσιάσουν και προσωπική εξυπηρέτηση του κάθε δημότη το αν θα πάνε μήνα Ιούνιο να ανοίξουν ένα αγροτικό δρόμο. Η λαϊκή συσπήρωση λοιπόν έχει άλλη πηξίδα. Η λαϊκή συσπήρωση έχει πρόγραμμα, η λαϊκή συσπήρωση έχει την ικανότητα την επόμενη μέρα να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν απέναντι στο δημότη, στον πολίτη και να βάλει μπροστά τις ανάγκες της διεκδικήσης που είναι ποιες. Να σταματήσουμε να φορτώνουμε άλλα βάρη το επιβαρημένο λαϊκό εισόδημα ενός κόσμου που έχει σηκώσει 3 μνημόνια, που έχει σηκώσει 700 εφαρμοστικούς νόμους και που δεν υπήρξε μία ντουφεκιά από τη Δημοτική Αρχή να διεκδικήσει να σταματήσει να φρενάρει. Να κατεβάσουμε την ανταποδοτικότητα τώρα και να βάλουμε κοινωνικό πρόσημο σε αυτήν, διότι ένας κόσμος που ασφιχτιά, ένας κόσμος που αδυνατεί να ανταπεξέλθει, πρέπει να αλαφρυθεί από την υπάρχουσα παγιωμένη τιμολογιακή ανταποδοτική πολιτική. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, που το νομοσχέδιο Κλισθένης, χαίρομαι που το παραδέχτηκε ο κύριος Μαλανδράκης, μειώνει τις χρηματοδοτήσεις του κράτους και την υποχρέωση του κράτους προς τους Δήμους, την ίδια στιγμή όμως που δεν ακούμε καμία άλλη φωνή να σηκώνει διεκδίκηση για να χρηματοδοτηθούν όλα όσα δικαιούμαστε. Είμαστε εμείς που έχουμε πηξίδα τους 5 Δήμους που πήρε τη διοίκηση λαϊκή συσπήρωση. Πάτρα, Πετρούπολη, Χαϊδάρη, Ικαρία και Σαριανή. 5 διοικήσεις που δεν ήταν διαχειριστές, που δεν ήταν υπηρέτες, που μπήκαν μπροστά, που έβαλαν μπροστά όλα όσα δικαιούμαστε, όλα όσα απαιτούμε και αξίζουμε, όχι να παρακαλάμε. Γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει σχέδιο διεκδίκησης των υπόλοιπων χρημάτων από την υπάρχουσα δημοτική αρχή που χρειάζονται για να αποκατασταθούν οι ζημίες. Γιατί ο Δήμαρχος Πάτρας, ο τρίτος μεγαλύτερος δήμος της χώρας, μπήκε μπροστά, χωρίς εργολάβους, χωρίς εργολαβίες, και εκεί που είχε αρμοδιότητα και εκεί που δεν είχε αρμοδιότητα. Και εκεί που είχε ευθύνη και εκεί που δεν είχε ευθύνη. Και έβαλε μπροστά τις λαϊκές ανάγκες. Κατήργησε τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς. Κατήργησε τα κόμιστρα στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Αλάφρυνε την κοινωνία στηρίζοντας τις υποδομές για δουλειά, για όλους, για δουλειά με δικαιώματα. Στήριξε τις σχολικές στέγες επί της ουσίας και κατάφερε και έκανε παρεμβάσεις στο 40% των σχολικών μονάδων του τρίτου μεγαλύτερου Δήμου της χώρας, που είναι η Πάτρα, χωρίς εργολάβους και χωρίς εργολαβίες. Γιατί μπήκε μπροστά στο νότιο πάρκο του Δήμου Πάτρας και το μετέτρεψε από ένα σκουπιδότοπο σε ένα πάρκο φιλικό προς τον δημότη και τον πολίτη. Και δικάστηκε γι' αυτά. Και αθωώθηκε πανηγυρικά, γιατί βλέπουν τη σύγκριση και τη διαφορά. Λοιπόν, η λαϊκή συσπήρωση Πλατανιά δεν θα μοιράσει λουστρασιών φυλάδια όπως μοιράστηκαν το 2014 και μοιράζονται ξανά τώρα και έχουμε κάνει και τη σύγκριση. Το τωρινό είναι λίγο πιο μικρό. Και κοιτάξτε τις κίτρινες επισημάσεις, όλα αυτά που εξαγγέλθηκαν αλλά δεν έγιναν. Η λαϊκή συσπήρωση θα πει τι? Ότι είμαστε εμείς που μπορούμε να βάλουμε μπροστά μια διοίκηση που θα βοηθήσει στο να πάρει ανάσα ο λαός. Γιατί ξέρετε κάτι, είμαστε οι μόνοι που είμαστε ανεξάρτητοι από τα μεγάλα συμφέροντα. Και αυτό η τοπική κοινωνία το εκτιμά, το αναγνωρίζει, στρέφει την προσοχή της, εισπράττουμε να εναποθέτει τον πόθο και την αγωνία της σε εμάς και η δυναμική αυτή νομίζω ότι την Κυριακή θα εκφραστεί και στην Κάλπη. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα ήθελα να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, έχει να κάνει με την τοπική οικονομία, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της οποίας στηρίζεται στον τουρισμό, κύριε Μαλανδράκη. Βλέπουμε μια ραγδαία ανάπτυξη, είδαμε μάλλον μια ραγδαία ανάπτυξη όλες τις προηγούμενες δεκαετίες στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου σας. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και μια σταδιακή ανάκαμψη με την ανέγερση νέων μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων που έρχονται να ενισχύσουν το τουριστικό ρεύμα που αναπτύσσεται προς την περιοχή σας. Όλα αυτά, ωστόσο, προϋποθέτουν και κάποιες απαραίτητες υποδομές. Θα ήθελα να μου πείτε ειδικότερα στο κομμάτι των οδικών υποδομών, αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός, τι έχετε υλοποιήσει μέχρι σήμερα αφενός και αφετέρου για τα επόμενα χρόνια, αν επανεκλεγείτε, τι προτίθεστε να υλοποιήσετε, διότι η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση του οδικού δικτύου από το Κολυμπάρι μέχρι και τον Πλατανιά δεν είναι αυτή που θα ήθελαν οι επισκέπτες και δεν είναι αυτή που θα ήθελαν και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι του τουρισμού. Τι λέτε?
Θα σας απαντήσω, όπως και θα πρέπει να συμπληρώσω ότι επειδή ακριβώς ενδιαφερόμαστε πάντα για τους δημότες και πρέπει να είμαστε και λίγο στοχευμένοι σε αυτά που λέμε για να μπορούν να παίρνουν και απαντήσεις οι δημότες μας συγκεκριμένες, πέρα από ότι θα θέλαμε όλοι να είμαστε σε ένα ονειρικό κόσμο κτλ. Καμιά αντίρρηση, είτε είναι της Πάτρας, είτε είναι του Πλατανιά, γιατί θα μπερδεύουμε και προηγουμένως. Θα σας πω ότι, παραδείγματος χάρη, οι παιδικές χαρές που αφορούν την ενδοχώρα από αυτή τη στιγμή, υπογράφουμε με τον ανάδοχο την εργολαβία, γιατί αναρωτιέμαι, δεν πρέπει να κάνουμε διαγωνισμούς. Δηλαδή, πώς θα φτιάχτε ένα κτίριο χωρίς διαγωνισμό, θα το φτιάξει ποιος, τεχνική υπηρεσία, θα πάρει πυλοφόροι και μισθοί. Λοιπόν, πρέπει λίγο να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε και να μην δημιουργούμε εντυπώσεις οι οποίες δεν ενδιαφέρουν τον πολίτη. Εδώ υπάρχουν διαγωνισμοί και υπάρχουν έργα τα οποία γίνονται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά την οδοποιία και τους δρόμους. Είμαστε αυτοί οι οποίοι συγκλωστήκαμε το βράδυ με τον Υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη. Δύο φορές συγκλωστήκαμε. Τη μία ήταν που πετύχαμε τη νέα γέφυρα και ρίτη να δεσμευτεί, ενώ στην αρχή ήταν αρνητικός, γιατί ήταν και παραπληροφορημένος, πιστεύω. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία με την αντιπεριφέρεια να γίνει το τεχνικό δελτίο για να γίνει μια νέα γέφυρα στον Κερίτη, που είναι σημαντικό και σε αυτό που μου λέτε. Και το διεκδικήσαμε, το απαιτήσαμε και το πετύχαμε σε αυτή τη φάση και εμείς θέλουμε να το πετύχουμε και στην τελική του φάση, γιατί νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό αναπτυξιακό έργο στην περιοχή του Κερίτη και της Χιλάδας εκεί. Ένα δεύτερο είναι ότι εμείς είχαμε αναδείξει το θέμα του ΒΟΑΚ, φυσικά και άλλοι συνάδελφοι, αλλά εμείς είχαμε συγκεκριμένη μελέτη όταν είπαμε ότι δεν μπορεί από το Βαμβακόπουλο να μην υπάρχει τετράχνος προς το Καστέλι. Και μάλιστα είχαμε μια μελέτη του ΟΑΔΙΚ του παλιού, και είναι ΟΑΚ, που έλεγε για το κυκλοφοριακό φόρτο. Και προτείναμε να αναλάβουμε και το κόστος της μελέτης 72.000 ευρώ τότε συγκεκριμένα, σε αντιστοιχεία με το ποσό που ήταν που πλήρωνε η περιφέρεια από το Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο, προκειμένου να επεκταθεί κατά 22 χιλιόμετρα ΒΟΑΚ. Και τότε, αν θυμάστε, υπήρξαν κάποιες φωνές που λέγανε ότι όχι, δεν υπάρχει ο κυκλοφοριακός φόρτος. Τότε ο ΟΑΚ αναγκάστηκε να κάνει μια νέα μελέτη κυκλοφοριακού φόρτου. Πρόσφατα παρουσιάστηκε, ξέρετε τι έδειξε, και δικαιωθήκαμε πλήρως. Ότι ο κόμβος του Πλατανιά είναι ο τρίτος σε κυκλοφοριακό φόρτο κόμβος σε όλο το ΟΑΚ. Μετά το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και τον κόμβο των Αναλογίων. Και ο Υπουργός δεσμεύτηκε τις προάλλες ότι θα γίνει η επέκταση κατά 32 χιλιόμετρα. Από τα Χανιά προς το Καστέλι. Και είναι μια πολύ σωστή απόφαση. Αλλά και εκεί βάλαμε ένα αστερίσκο και το κάναμε και εγγράφος, ότι θέλουμε αυτό να αποτυπωθεί εξ υπαρχής στη σύμβαση. Να μην γίνει δηλαδή η επίκληση της ρήτρας μετά που θα υπογραφεί η σύμβαση, αλλά εξ υπαρχής στη σύμβαση να είναι καταγεγραμμένο και φυσικά δεν θα υπάρχουν και διόδια για αυτούς οι οποίοι θα κινούνται πάνω στον ΒΟΑΚ, ειδικά για τους Έλληνες. Θα ήταν μια δική εξάλλου. Φυσικά, για τα δεν το συζητάμε καθόλου. Όπως και εμείς, αδήμως, γιατί άκουσα προηγουμένως κάτι, δεν έχουμε κάνει καμιά αύξηση δημοτικών τελών. Είναι μια επιτυχία να ξεχρεώνεις. Αγοράσαμε νέο στόλο απορριμματοφόρων. Αυτή είμαστε σε ένα διαγωνισμό 500.000 να πάρουμε νέα μηχανήματα έργου και φορτηγά κλπ. Χωρίς καμία αύξηση, εκμεταλλευόμενοι ό,τι χρηματοδοτικό εργαλείο έχει και από την ορθή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου να προσθέτουμε με ίδιους σπόρους όλα αυτά που κάνουμε. Σε ό,τι αφορά την οδοποίηση, να συνεχίσω. Πέρα από το ΒΟΑΚ, που το θεωρώ πολύ σημαντικό εφόσον υλοποιηθεί όπως το έχουμε πει, στην παλιά Εθνική, η οποία δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, και με ποια έννοια, όχι ότι δεν τη θέλουμε, αν μας δώσουν την αρμοδιότητα και μας δώσουν και τους σπόρους, με τα χαράς. Όπως και στο ΒΟΑΚ, πηγαίναμε και παρεμβαίναμε στους κόμβους τουλάχιστον 2-3 φορές το χρόνο και τους καθαρίζαμε και τους ασπρίζαμε και τους ευπρεπίζαμε για να υπάρχει και μια ασφάλεια στην είσοδο και στην έξοδο, στην πραγματικότητα με ένα ρίσκο. Αλλά προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε τουλάχιστον σημειακά την ασφάλεια των οδηγών των οχημάτων. Εκεί λοιπόν στην ΠΕΟ, αυτή τη στιγμή έχουμε διεκδικήσει από την περιφέρεια και υπάρχει αυτή τη στιγμή έτοιμο, μετά και την αποκατάσταση της γέφυρας του Πλατανιά, μια ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα. Σε ένα μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρων, προφανώς για να αυξηθεί η βατότητα, η ασφάλεια αυτών που είναι πάνω, δεν είναι σε πολύ κακού χάλι ο τάπητας στην παλιά Εθνική, δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι παλιό αυτό. Το οποίο το διεκδικούμε την περιφέρεια και τελικά μετά από 1,5 χρόνο η περιφέρεια δέχτηκε και υπόγραψε το τεχνικό δελτίο για να γίνει αυτή η αποκατάσταση. Αυτό αφορά και στο κέντρο του Πλατανιά. Ακριβώς αφορά. Που είναι χείριστη η κατάσταση. Χείριστη και και από τη μεριά προς την Αγία Μαρίνα. Αυτό το είχαμε το 2017. Διότι σε ξανά λέω ποιο είναι η αρμοδιότητα. Αν μας δώσουν τα λεφτά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όπως έχουμε εξασφαλίσει 500.000 εμείς, σαν χρηματοδότηση, να κάνουμε ένα round about εκεί στον κόμβο του Πλατανιά, εκεί που ενώνεται η γέφυρα με το συνδετήριο δρόμο που έρχεται από το ΒΟΑΚ, ακριβώς για να υπάρξει μια ασφάλεια των ανθρώπων που κινούνται στα πεζοδρόμια εκεί. Τα οποία λόγω μη αρμοδιότητάς μας, είπαμε στην περίφεια ότι εμείς σας δίνουμε τα λεφτά που εξασφαλίσαμε και επειδή είναι δικιά σας αρμοδιότητα, κάνετε εσείς το έργο και εμείς απλά θα το χρηματοδοτήσουμε. Σε ό,τι αφορά τους κάθετες άξονες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά μετά τις καταστροφές, πρέπει να σας πω ότι οι κύριοι κάθετες άξονες οι δικοί μας είναι αυτός που πάει από το Σκηνέ προς Νέα Ρούματα, Πρασί και Σούγια, καταλήγει από τα Βρονίτη, Βουκολιές, Κακόπετρο και καταλήγει στην Παλιόχωρα. Ο άλλος που είναι από το Μάλεμε, που ανεβαίνει και φτάνει Σιρήλη, Παπαδιανέ και ξαναβρίσκει στα Νέα Ρούματα. Αυτή που είναι αρμοδιότητα της αντιπεριφέρειας, εμείς προσπάθησαμε και τι έχουμε πετύχει.
Μέσα από τα χρηματοδοτήσεις που πήραν για τις πλημμύρες πριν από 2 χρόνια, διδασμεύσαμε την αντιπεριφέρεια από τα λεφτά τα οποία πήρε αυτή σε 2 μεγάλα κομμάτια. Τον άξονα ανατολικά που είναι από την περιοχή του Λαγκού Χλιαρού και προς Ορθούνη να γίνει μια μεγάλη αναβάθμιση του οδικού δικτύου, 1 εκατομμύριο, και ένα αντίστοιχο 1.100.000 από τη μεριά Σκαφιώτο Μοθιανά Γλώσσα, που είναι και αυτό ένα επαρχιακό δίκτυο, αλλά πραγματικά διατρέχει την ενδοχώρα και είναι διαδρομές, όπως είπατε και εσείς πριν, οι οποίες οδηγούν σε επισκέψιμα, δηλαδή πάει στη Ροτόντα. Έχουμε κάνει ενέργειες από το 2016 και η Ροτόντα αυτή είναι ένα επισκέψιμο μνημείο, που πριν δεν ήταν επισκέψιμο μνημείο. Βοηθάει πάρα πολύ λοιπόν στο να αναδείξεις το πόσημα της περιοχής σου και συγχρόνως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν, όπως είπα και πριν, την τοπική επιχειρηματικότητα που είπατε. Εκεί κάναμε το δρόμο των παρακαπτήριων της Ροτόντας. Επίσης, έχουμε 4 μεγάλες οδοποιίες. Πήγαν τις πω προηγουμένως, αλλά με διακόψατε και καλά κάνατε. Ένας είναι μέσω του προγράμματος φιλόδημου το Μαραθοκεφάλαιο Ανοχιά. Είναι ένα πάγιο αίτημα πολλών ετών. Το οριμάσαμε το έργο, το υποβάλαμε. Είναι ένας δρόμος της ενδοχώρας που είναι και σε περιοχές οι οποίες έχουν μέσα πάρα πολύ φυτικό κεφάλαιο, αλλά σύνολο είναι και περιοχές οι οποίες έχουν και πολιτιστικό απόθεμα. Αντίστοιχα είναι το Ντερές Κονίζο, ένα έργο που το ξεκίνησαμε το 2012, δεν το είχαμε τελειώσει όλο, τώρα το ολοκληρώνουμε. Και είναι και επίσης ένα σχετικό κομμάτι ειδοποιία στην περιοχή του Παλιού Ρουμάτου. Είχαμε και το κομμάτι του Σέμπρονα Κεφάλαια, μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Πήγαμε βέβαια πάλι στα ορεινά. Εγώ για το παραλιακό με το κύριο σας ρώτησα. Όχι, μου είπατε και για την ενδοχώρα, για το παραλιακό κομμάτι. Τρεις φορές έχει περιγράψει τα ίδια πράγματα. Το σχέδιο πόλης Γερανίου το πετύχαμε. Ένα λεπτό. Το σχέδιο πόλης Γερανίου το πετύχαμε μετά από 24 χρόνια. Το οποίο βοηθά πραγματικά την ουσιαστική και ορθή τουριστική ανάπτυξη. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι πιο σημαντικό στο θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού. Πετύχαμε με παρεμβάσεις στον καθορισμό του Αιγιαλού αυτές τις μέρες στα βγει του Ταυρονίτη. Μια γάγκρενα πολλών ετών που δεν μπορούσε κανείς εκεί να πάει να επενδύσει. Και συνεργαστήκαμε και με ανθρώπους της περιοχής που είχαν ενδιαφέρον. Κινητοποίησαμε μια κτηματική υπηρεσία για να γίνει αυτό. Επίσης, στην παραλιακή ζώνη, πετύχαμε από την ΕΤΑΔ για πρώτη φορά, μετά από παρέμβαση του Πλατανιά, να μπορεί να μισθώσει τον παλιό Αιγιαλό σε επιχειρηματίες νόμιμα, προκειμένου να έχουν νόμιμη δραστηριότητα και όχι αυθαίρετες παρεμβάσεις. Μάλιστα. Ουσιαστικά και τα τρία πράγματα, μια και συγκεκριμένα, μου είπατε για την τουριστική και παραλιακή ζώνη. Κύριε Ανθούση, θα σας δώσω το χρόνο να μας δώσετε το στίγμα του δικού σας οράματος για την ανάπτυξη του τουρισμού στον Πλατανιά και αν τη θέτετε στη βάση της ανάπτυξης των υποδομών ή κάπως διαφορετικά, θα μας το πείτε εσείς αυτό, αφού όμως πρώτα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε και πάλι επανερχόμαστε στη συζήτησή μας με τους 2 από τους 3 υποψηφίους δημάρχους του Πλατανιά, τον νυν και εκ νέου υποψήφιο δήμαρχο Γιάννη Μαλανδράκη και τον κύριο Δημήτρη Ανθούση, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης. Συζητούσαμε για το κομμάτι του τουρισμού και πώς αυτός μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω συνδυαστικά με την ανάπτυξη των υποδομών. Κύριε Ανθούση, θα ήθελα να μου περιγράψετε λίγο το δικό σας σχεδιασμό. Ακούσαμε τον κύριο Μαλανδράκη, στάθηκε σε έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και κυρίως έργα που αφορούν στη βελτίωση του οδικού δικτύου. Για σας, τι είναι αυτό το οποίο προέχει να γίνει? Ο κύριος Μαλανδράκης, με το γνωστό γλαφυρό του λόγο, στην προηγούμενη του τοποθέτηση έκανε μια ωραία απαγγελία ενός αφηγήματος. Ενός αφηγήματος όμως που στα αυτιά του πολίτη που ζει από το Μάλεμε μέχρι το Κολυμπάρι, που βλέπει την ερήμωση της ενδοχώρας, που βλέπει την εγκατάλειψη παραλιακής ζώνης, που οσμίζεται τις όμορφες οσμές εντός εισαγωγικών της ΔΕΙΑΒΑΣ, που βλέπει την εγκατάλειψη της ενδοχώρας, που βλέπει ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική δέσμευση για καινούργια σύγχρονη γέφυρα εδώ και τώρα στον Αλικιανό, που ζει τη δύσκολη καθημερινότητα, δεν ακούγεται τόσο όμορφος όπως απαγγέλλεται από τον κύριο Δήμαρχο. Είναι όμορφο κάποιος να στείνει τέτοια αφηγήματα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα 5 μέρες πριν τις εκλογές, 4 μέρες πριν τις εκλογές, να ο Δημότης να τον ακούσει για 10η χρονιά. Ό,τι ήταν να προσφέρει τα 9 χρόνια το έκανε. Τον 10ο δεν θα αλλάξουν στάση. Και ξέρετε κάτι, όσο άγχος και αν έχει ο κύριος Μαλανδράκης για να αποτυπώσει διάφορες παρεμβάσεις που είτε ήταν εξαγγελμένες και στο 2014 και επανεξαγγέλλονται, είτε η πορεία εκτέλεσή τους είναι με ρυθμούς χελώνας. Το μόνο πράγμα που μπορεί να μας επιβεβαιώσει είναι το άγχος που έχει και αυτός και η δημοτική ομάδα που τον πλαισιώνει για να ξαναμείνουν για ακόμα μία δημοτική θητεία, την τρίτη, μετά από 9 χρόνια που βρίσκονται ήδη στα ενία του Δήμου Πλατανιά, σε αυτές τις πουλένιες καρέκλες. Νομίζουμε ότι αυτή η προσπάθεια να θολωθούν τα νερά, έτσι ώστε να υφαρπαχτεί η ψήφος πιο εύκολα, ο κόσμος πλέον έχει ένα κριτήριο, το κριτήριο της ζωής τους, και δεν μπορεί να
τροποποιηθεί τρεις μέρες, τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές. Μπορούμε να πούμε πολλά. Πολεοδομικό γερανείο. Κύριε Παπαδογεννάκη, ευθύς αμέσως. Η Λαϊκή Συσπήρωση έχει προτάσεις και θέσεις. Ήταν αυτή που έφερε το προηγούμενο διάστημα στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα όσα η Δημοτική Αρχή καταψήφισε που απασχολούν την ζωή του Δημότη. Όπως είναι η μείωση της ανταποδοτικότητας, όπως είναι οι δομές της υγείας με τα αγροτικά ιατρία, όπως είναι η δακοκτονία και η εκτέλεσή της, όπως είναι οι δασικοί χάρτες, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, όπως είναι τα μεγάλα έργα που έχει ανάπτυξει ο αγροτικός κόσμος εδώ και τώρα χωρίς τους εργολάβους και τις εργολαβίες. Για τον τουριστικό όπως είναι κόσμο. Το πελαιοδομικό του Γερανίου, όπως είναι το κυκλοφοριακό του Πλατανιά, όπως είναι οι βουκολιές που δεν έχουν να πιούνε νερό και πίνουν με βακτήρια. Ξέρετε, ακούστηκε πολύ το χωριό Ταυρονίτης. Μάλλον μου φαίνεται ότι ο κ. Μαλανδρέκης έχει καιρό να περάσει από τον Ταυρονίτη, διότι το τελευταίο πράγμα που απασχολεί είναι αυτό που ανέφερε. Στον Ταυρονίτη υπάρχει μια εικόνα εγκατάλειψης και της παραλιακής ζώνης και της ενδοχώρας και του χωριού. Αντίστοιχη στα Καμισιανά, αντίστοιχη στα υπόλοιπα χωριά του Βόρειου Άξονα. Ισόρροπη εγκατάλειψη όπως αυτή της ενδοχώρας. Και ξέρετε κάτι. Τουριστική ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει όταν δεν θα υπάρξει αντιπλημμυρική προστασία. Ποια πολιτική δύναμη ήταν αυτή που διεκδίκησε και αξιολόγησε το φέρμα Βαλσαμιώτη αν έπαιζε το ρόλο του, αν θα ήταν η ίδια η καταστροφή. Άρα μας λέτε ότι αυτή, για σας προέχει η αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών του Δήμου Πλατανιά προκειμένου να στηριχτεί έτσι και ο τουρισμός. Να σας απαντήσω. Ποιοι ήταν αυτοί που περιμένανε μετά από 9 χρόνια ευθυνών απραξίας, έλλειψη διεκδικήσεων, να μας παρουσιάσουν σε ημερίδα προχθές ξανά ένα φράγμα και μια μελέτη που έχει αραχνιάσει στα σεκτάρια από το 90, σαν Μπρονιώτη Παπαδιανών. Είναι οι αυτοί λοιπόν που μιλάνε για την τουριστική ανάπτυξη, αλλά ξεχνάνε από ποιον ξεκινάει και σε όφελος πιανού πάει. Είναι αυτοί που έχουν σημαία την τουριστική ανάπτυξη και δίνουν χιλιάδες ευρώ για την τουριστική προβολή, αλλά δεν ήρθαν ποτέ να μας πούνε ποια είναι τα αποτελέσματα της τουριστικής προβολής και των δραστηριοτήτων και των παρεμβάσεων που πήγανε. Ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται με 10-12 μικρά καταλήμματα μπορεί να επιβιώσει και να αντέξει στο σκληρό ανταγωνισμό με τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ένας που έχει μία μικρή ταβέρνα μπορεί να αντέξει τη λογική του only inclusive. Και ξέρετε, τουριστική ανάπτυξη μπορεί να μιλήσει κάποιος από τη σκοπιά του κόσμου και του λαού της περιοχής και να αφήσει στην άκρη τις συνθήκες ζούγκλας που η νέα γενιά με 2 και 3 πτυχία εκμεταλλεύεται και απασχολείται, την εκμεταλλεύονται και την απασχολούν στον τουρισμό με 500 και 600 ευρώ. Είστε σαφείς. Είναι η άλλη πηξίδα μας. Είναι η άλλη πηξίδα μας που πιστεύω ότι αυτή τη φορά γίνεται πιο ρεαλιστική, αντιληπτή από τους πολίτες και αυτή τη φορά η πραγματική διαφορά θα σηματοδοτηθεί απέναντι σε αυτό το πολιτικό κατεστημένο που χορτάσαμε σωτήρες, καλούς ρήτορες, αλλά ανυπαξία στην επίλυση ακόμα και της καθημερινότητας. Κύριε Μαλανδράκη, εάν επανεκλεγείτε, θα συνεχίσετε στη βάση των προγραμματικών θέσεων και των έργων που ήδη έχουν δρομολογηθεί ή έχετε ένα διαφορετικό ορίζοντα, ένα διαφορετικό όραμα για τα επόμενα χρόνια για τον Δήμο Πλατανιά? Κύριε Παπαδογεννάκη, προσπαθώντας να καταλάβω τη θέση της Λαϊκής Συσπήρωσης για την παραλιακή ζώνη που ρωτήσατε, προσπαθώ να κάνω μια σημείωση για κάτι που έλεγε ότι θα κάνει. Εγώ είπα 5 πράγματα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ή εγώ δεν καταλαβαίνω πλέον, ή μάλλον επαναλαμβανόμαστε και λέμε πραγματικά έτσι με μια ρητορική ευχέρειας λόγου, χωρίς να λέμε απολύτως τίποτα. Και επανέρχομαι. Ρωτήσατε συγκεκριμένα πράγματα. Θέλετε απαντήσεις. Μία απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή 8,5 εκατομμύρια έργο δημοπρατείται καινούριο αποχέτευσης που αφορά και την παραλιακή ζώνη. Φτάνει πια τα μεγάλα λόγια. Αυτά τα 8,5 εκατομμύρια πια τα μεγάλα δημοπρατείται νούμερα. Όταν ο πετύχαμε. Κύριε Ανθούση, δεν γίνεται όμως έτσι. Φτάνει μια πια. Φτάνει πια το θα. Μετά από 9 χρόνια χορτάσαμε τα λόγια. Τα παχιά, τα μεγάλα. Μην εκνευρίζεστε, κύριε Ανθούση. Αφήστε να τα πούμε. Εσείς εκνευρίζεστε μεταφέροντας τη συζήτηση την πίεση που αισθάνεστε. Προσπαθώ να απαντήσω σε αυτά που λέει και ο Παπαδογεννάκη και ενδιαφέρον τον κόσμο. Το να λέμε γενικολογίες και αόριστες συζητήσεις δεν βοηθάει κανέναν. Απαντάω λοιπόν και λέω τα 8,5 εκατομμύρια. Εσείς είπατε για πολυένιες καρέκλες, τις οποίες θεωρητικά υποφθαλμιάτε. Ο κόσμος μας τα λέει. Κακώς λέτε αυτά τα πράγματα. Ηρεμήστε, κύριε Δήμαρχε. Απαντήστε, ηρεμήστε. Ο κόσμος ξέρει, μην αγχώνεστε. Τα 8,5 λοιπόν εκατομμύρια. Μέρες πριν τις εκλογές. Επιτρέψτε στον κύριο Μαλανδράκη να ολοκληρώσει. Άρα λοιπόν τα 8,5 εκατομμύρια από αυτήν είναι σε δημοπράτηση. Έργο που οριμάσαμε, μελετήσαμε και πετύχαμε. Με επανάχρηση του νερού 6.000 κυβικά την ημέρα ημερησίως. Πιλωτικό έργο. Είναι ένα σημαντικό έργο και την παραλιακή ζώνη για τον τουρισμό που θέλουμε να έχουμε, αλλά φυσικά και για τις περιοχές της πόλης που θα καλυφθούν. Όπως επίσης και τα 2 μεγάλα έργα ίδρυυσης, 1.800.000 ευρώ από το Κολένι. Πώς θα γίνει η ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης χωρίς να στερηθεί νερό
οι πολίτες και οι δημότες, αν δεν κάνεις μεγάλα έργα. Αυτά τα έργα δημοπρατούνται. Τα μελετήσαμε το προηγούμενο διάστημα και φυσικά είναι και η συνέχεια της απάντησης που μου είπατε πώς θα συνεχίσουμε. Αυτά τα έργα λοιπόν είναι έργα κεφαλής και συνεχίζουν. Όπως άκουσε την υγεία. Εμείς είμαστε που 7 χρόνια οριμάζουμε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο. Γιατί αυτές είναι οι διαδικασίες. Ανήκει στην 7η, είπε, στην υγειονομική περιφέρεια Κρήτης. Και αυτή τη στιγμή έχοντας δώσει την πολεοδομική, έχοντας βγάλει την πολεοδομική άδεια, για να υπάρχει σχολείο του Γερανίου στο ίδιο περιοχή που έχει απαλωτρωθεί το οικόπεδο, είναι για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. 1-200. Εμείς απαντάμε στην πράξη, με έργα, και όχι να λέμε ότι θέλουμε κάτι χωρίς να ξέρουμε πώς θα το υλοποιήσουμε. Και αυτή είναι και η μεγάλη μας ιδιοποιώς διαφορά. Το να είσαι αποτελεσματικός και όχι απλώς να λες ότι διεκδικείς για να διεκδικείς και απλώς για να το αναφέρεις. Άρα λοιπόν, έχουμε εδώ ένα φιλάδιο το οποίο λέει έργα σε εξέλιξη. Αυτά είναι πραγματικά. Είναι έργα τα οποία είναι δημοπρατημένα, είναι έργα τα οποία θα δημοπρατηθούν ή είναι έργα τα οποία είναι ενταγμένα. Είναι λίγο πράγματα, 2,5 εκατομμύρια που έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το μετόχι Σιχάκι, για ένα κτίριο ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας και ιστορίας νεότερο μνημείο στην περιοχή του Αλικανού, το οποίο αυτή τη στιγμή γίνονται οι μελέτες. Τι περιμένει κάποιος με το που το κάνει ένταξη με ένα μαγικό ραβδί να είναι φτιαγμένο και έτοιμο για χρήση, όπως κάναμε και το πολίτευμα των Βουκολιών και το ολοκλήρωσαμε στην τωρινή θητεία. Αυτά θέλουν προγραμματισμό. Θέλει να υπάρχει μεθοδικότητα, να μπορεί να έχει διεκδικητικότητα με αποτέλεσμα, να φέρνει του σπόρου και να το υλοποιεί μέσα από τι διαδικασίε που προβλέπονται. Άρα λοιπόν, αυτή η στρατηγική, η οποία έχει ξεκινήσει σε μεγάλα έργα ίδρυυση και αποχέτευση που προανέφερα, αλλά και άρδευση, όπω είχαμε υλοποιήσει και ένα άλλο έργο άρδευση στα Δελιανά. Αλλά είναι τόσα πολλά που δεν προλαβαίνω να τα απορριθμίσω. Συγχρόνω, σε ό,τι αφορά τι οδοποιίε που ανέφερα προηγουμένω και αυτέ που είναι σε εξέλιξη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο μεγάλε οδοποιίε στο Δήμο που είναι σε εξέλιξη. Καθόλου προεκλογικέ. Θα υλοποιηθούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Προϋπολογισμού γύρω στα 3 εκατομμύρια με διεθνεί διαγωνισμού. 16 μήνε κάνανε διαδικασίε. Τι ήθελαν να κάνουν τι διαδικασίε, να τι συντιμήσουμε. Ο νόμο του 2016, τον ξέρετε πιθανότατα, ο νόμο Σπίρτζη, θα το έχετε ακούσει πολλέ φορέ σε ρεπορτάζ, αδυνατούσε να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί με 204 τροποποιήσει. Τους κάναμε διεθνείς διαγωνισμούς 15 μήνες και τώρα υλοποιούνται. Θα γίνουν μετά τις εκλογές. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Απαντάτε ότι θα συνεχίσετε το έργο που έχετε ήδη. Υπάρχει μια σειρά μεγάλο έργο και το λέω σε άξονες. Αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτή τη στιγμή το Μόδι έχει δημοπρατηθεί. Οι Βουκολιές εντάσσονται 600.000 και γίνονται. Έχουμε πλήρη γήπεδα παντού. Δωρεάν οι εγκαταστάσεις. Δεν χρειάζεται να μας πει κανείς τι θα κάνουμε. Το κάνουμε ήδη μόνοι μας. Ούτε να μιμηθούμε κανένα, όπως λέει ο κ. Ανθούς, να μιμηθούμε άλλους. Κάθε Δήμος έχει τη δική του, θα έλεγα, το δικό του ανάγλυφο, τη δική του αναπτυξιακή πορεία, τους δικούς του ανθρώπους και τη δική του στρατηγική. Επίσης έχει να κάνει με το θέμα της οδοποιίας. Σας ξαναείπα προηγουμένως, έργα που έχουν μπει ή στο Φιλόδημο ή στο ΕΣΠΑ, όπως είναι ο Άστρικας Μεσονήσι, δημοπρατημένο έργο. Όπως είναι το κομμάτι Νέμπρος Βουκολιές, ο άξονας όλος, 700.000, δημοπρατημένο έργο. Εκεί περιμένουμε να ξεκινήσουμε. Να μπει ο λάβος να σκάβει. Αυτά είναι πραγματικά. Δεν είναι θα. Λοιπόν, όλο αυτό το κομμάτι και στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής και με το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο που είναι προς ένταξη στο ΕΣΠΑ και σε σχέση με το βοήθεια στο σπίτι το οποίο έχει αγκαλιάσει όλο το Δήμο. Έχουμε το κέντρο κοινότητας, μια νέα δομή, η οποία προσφέρει ένα πραγματικά κοινωνικό δίκτυο προστασίας. Όλα αυτά είναι πραγματικά, θα επεκταθούν προκειμένου να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, ευρύτερη και ουσιαστικότερη προστασία στο σύνολο του δημοτό μας, στο κοινωνικό κομμάτι. Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε, να ζητήσω και από τους δύο μία τελευταία τοποθέτηση. Θα ήθελα να απευθυνθείτε στους δημότες του Πλατανιά σε πολύ πολύ σύντομο χρόνο. Κύριε Ανθούση, να ξεκινήσω με εσάς το μήνυμά σας. Ούτως ή άλλως πλησιάζει η ώρα της κάλπης. Τι θα τους λέγατε? Κύριε Παπαδογιαννάκη, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε στο πνεύμα της έντασης που εισάγει στη συζήτηση ο κύριος Δήμαρχος, που εφανώς αναλογιζόμενος στις ευθύνες των πράξεων και της απραξίας της Δημοτικής Αρχής. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι μπορούμε να πούμε ακόμα πάρα πολλά πράγματα για το Μουσείο στο Κολυμπάρι που 10 χρόνια τώρα δεν έχει γίνει τίποτα, για την εταιρεία Λάκκος Ομαλών που πάει πίσω, για τα αγροτικά περιφερειακά ιατρία που υπάρχει εικόνα πλήρης εγκατάλειψης. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε ως πρώτο τελευταίο πριν κλείσουμε είναι ότι πρέπει στην κάλπη την Κυριακή να καταδικαστούν όλες οι παλαιοκομματικές μεθόδοι, όλο το σκηνικό που στείνεται σε ένα παλαιοκομματικό πελατειακό κράτος που προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τα πάντα, να επικοινωνιακά να εισπράξει τα πάντα και που επανέφερε κατά την προεκλογική περίοδο, ιδιαίτερα στην πορεία συγκρότησης των συνδυασμών, τη Μέγγενη, τις τρικλοποδιές, τις ασφυκτικές πιέσεις. Απέναντι σε όλα αυτά, νομίζω ότι έχει έρθει η ορίμαση του χρόνου. Τεκμηριώνεται πλήρως η επιχειρηματολογία μας ότι ο κύριος Μαλανδράκης είναι ένας πιστός υπηρέτης και διαχειριστής των μνημονιακών επιλογών χωρίς να σηκώσει ανάστημα. Είναι απορίας άξιο το πόσο περήφανος μπορεί να αισθάνεται κάποιος που το πρωί τον στηρίζει ένα κόμμα και το βράδυ αρνείται τη στήριξή του. Το πόσο περήφανος μπορεί να αισθάνεται ένας που κόμματα μνημονιακά
τον στηρίζουν. Είναι απορίας άξιο το πώς μπορούμε να βάλουμε στη ζυγαριά τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν διάθεση να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν και να βάλουν μπροστά ζητήματα. Και για να έχουμε αποτελεσματικότητα, χρειάζεται διεκδίκηση. Χρειάζεται οι πάνω να βάλουν το χέρι στο τραπέζι και οι κάτω να βάλουν τη γροθιά. Το χέρι στην τσέπη πάνω και η κάτω τη γροθιά στο τραπέζι. Μάλιστα. Νομίζουμε πολύ ουσιαστικά και πολύ γόνιμα. Κλείνοντας και πριν σας ευχαριστήσουμε, ότι πλέον η λαϊκή συσπήρωση είναι ο χώρος εκείνος που έχει μια ανοιχτή αγκαλιά σε έναν κόσμο που ασφιχτιά, που αγαναχτεί, σε έναν κόσμο που βλέπει σε εμάς το αντίπαλο δέος, έτσι ώστε να τους φοβήσουμε. Εμείς δεν τους φοβόμαστε και η επιλογή στην κάλπη πρέπει να είναι να τους φοβήσει ο δημότης, ο λαός της περιοχής. Να περάσει απέναντι, να κάνει την πραγματική διαφορά και η νέα γενιά και τα φτωχομεσαία λαϊκά στρώματα του Δήμου Πλατανιά την επόμενη μέρα στο πρόσωπό μας, στην ενδυνάμωση του δικού μας χώρου, του δικού μας πολιτικού αποτυπώματος, θα βρούνε την ανακούφιση, τη δύναμη, τη διεκδίκηση, θα αφήσει ανοιχτή τη χαραμάδα της ελπίδας και της προοπτικής που μπορούμε να είμαστε οι ρυθμιστές της πορείας των πραγμάτων προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων, φέρνοντας στο επίκεντρο όλα όσα απασχολούν την οικογένεια, τη λαϊκή οικογένεια, όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα του λαού της περιοχής μας. Μάλιστα. Κύριε Μαλανδράκη, μία τελευταία τοποθέτηση και από εσάς προς τους δημότες. Πολύ τελευταία και θα πω κάτι έτσι καλό για τον Δημήτρη τον Άνθωση, επειδή είναι και προπονητής ποδοσφαίρου. Έκανε χρήση του πετάγε την μπάλα στην εξέδρα. Δεν απάντησε κανένα ουσιώδες ερώτημα. Πέταγε την μπάλα στην εξέδρα και έριζε καθυστερήσεις, γιατί το θέμα να δίνουμε απαντήσεις. Και δυστυχώς φυγομάχησε και παράδειξε ο κ. Ντουντουλάκη, που θα έπρεπε να είναι εδώ ο ίδιος, να μπορεί να δώσει τις δικές του θέσεις και τοποθετήσεις. Κλείνοντας λοιπόν, σαν παράταξη, επειδή εμείς ζητάμε μια καθαρή εντολή, κύριε Παπαδογιαννάκη, από τους δημότες μας και ζητάμε τη στήριξη των πολιτών. Γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή ούτε κομματική ταυτότητα όπως έχει η παράδοση του κ. Ανθούση και καλώς έχει, αλλά δεν μπορεί να έχει, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή την αγκύλωση που δημιουργεί μια κομματική ταυτότητα. Βεβαίως όλοι οι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν και αυτό θέλουμε εμείς και ζητάμε λοιπόν τη στήριξη των πολιτών μας ανεξαρτήτου της δικιάς τους κομματικής προέλευσης. Και πραγματικά ο λόγος που τη ζητάμε είναι πάνω σε τρεις άξονες. Ο ένας άξονας είναι ότι πραγματικά έχουμε αποδείξει διαχρονικά και με τα έργα που έχουμε κάνει και με τα έργα που υλοποιούμε και με τον προγραμματισμό και τη διεκδικητικότητα με αποτέλεσμα και με ουσία ότι μπορούμε να υλοποιούμε αυτά τα οποία βάζουμε στόχο. Το δεύτερο είναι ότι πραγματικά έχουμε επιτύχει και έχουμε αυτή ένα Δήμο Πλατανιά, ο οποίος Δήμος Πλατανιά παρότι είναι ένας περιαστικός Δήμος, ένας Δήμος ο οποίος έχει και τη δομή και την οργάνωση, παρότι έχει ελλιπές προσωπικό και όλες μας οι προσπάθειες φυσικά είναι να το αυξήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο παρότι υπάρχουν οι απαγορευτικές διατάξεις των προσλήψεων. Ο οποίος έχει φωνή, θέσεις και απόψεις που γίνονται δεκτές. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, είναι μια αυτοδιοικητική, νομίζω, εκπροσώπηση που αυτή τη στιγμή χαίρει εκτίμησης και ουσίας και σε επίπεδο πολιτείας και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Και τρίτον, νομίζω το χαρακτηριστικό μας είναι ότι εμείς προχωράμε με μια ομάδα συναδέλφων, η οποία είναι εμπλουτισμένη σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, άνθρωποι με όρεξη, μαζί με την παλιά ομάδα, την έμπειρη, θα μπορούσα να πω, οι οποίοι έχουν σαν στόχο και όραμα πραγματικά να προχωρήσουμε σε μια αναβάθμιση και αν θέλετε ακόμα καλυτέρευση αυτό το οποίο έχουμε μέχρι σήμερα στο Δήμο και πάντα θα έλεγα με έναν τρόπο υπεύθυνα και αποτελεσματικά. Είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει και γι' αυτό ζητάμε και την καθαρή εντολή από τους δημότες μας. Να είστε καλά, να ευχαριστήσω και τους δυο σας. Μία λέξη. Δεν έχουμε άλλο μία χρόνο, λέξη. Κύριε Ανθούση. Μία λέξη. Να σας τη δώσω. Ότι πραγματικά όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος και αυστηρά. Και ότι για μας, για τη λαϊκή συσπήρωση Πλατανιά, αυτοσκοπός δεν είναι η νίκη, αλλά το παιχνίδι, η διαδρομή, ο αγώνας. Ο δικός μας χώρος είναι η έκπληξη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εσάς που μείνατε απόψε κοντά μας, το Μινώα Παλάς για την ευγενική παραχώρηση του χώρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.